Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα Brexit-νέα δεδομένα για την Ελλάδα διοργανώνει το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδο, ο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμο Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδο. Εν των νέων δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεπαγόμενη οριστική εγκατάλειψη τη ενιαία αγορά και τη Τελωνιακή Ένωση, η ημερίδα στοχεύει να ενημερώσει με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών σχετικά με κέρια ζητήματα όπω τη συνεπάγεται η μείζωνα αυτή εξέλιξη για τη χώρα μα, πώ επηρεάζει την οικονομία, πώ επηρεάζονται τι σημαντικέ πτυχέ τη καθημερινότητα των πολιτών, όπω το εμπόριο, η εκπαίδευση, τα ταξίδια, οι υπηρεσίε και οι μεταφορέ. Οργανώνω μια διαδικτυακή ημερίδα με θέμα το Brexit και τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν για την Ελλάδα. Και αυτό προκύπτει από τα πολλά ερωτήματα μελών μα για το τι μέλη γενέστε μετά την διαδικασία αυτή αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι πρέπει να οργανώσουμε μια ημερίδα διαδικτυακή με εξαιρετικού ομιλητέ, όπω είναι ο κύριο Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, η πρόεδρο του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και άλλοι πάρα πολύ εκλεκτοί ομιλητέ, ο, ο πρίτανη του ACT, ο κύριο Παπαπανάκουλο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία εκτελονιστέ, τελωνιακοί κτλ. Ο λόγο και ο στόχο είναι να ενημερωθούμε σε όλα τα επίπεδα, όπω είναι εκπαίδευση, οικονομία, επιχειρηματικότητα, εξαγωγέ, για το τι μελιγενέστε με, με, τη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε ε, να είναι ενημερωμένοι και να δούμε το πώ μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα και να έχουμε το λιγότερο δυνατόν απώλεια και το μειονέκτημα να το γυρίσουμε προ πλεονέκτημα. Η διατεκτική μερίδα πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στις 6 ώρα και μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει είτε μέσα από την πλατφόρμα Zoom είτε με live streaming που θα υπάρχει στο Facebook του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου. Με άλλα λόγια, επισκέπτεται κάποιος στην ιστοσελίδα του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου και από εκεί και πέρα τον καθοδηγεί για τα υπόλοιπα βήματα για να ενημερωθεί για την ημερίδα αυτή. Μετά το πέρας των ομιλιών θα διεξαχθούν συζήτηση και ερωτήσεις.